Και ο κύριος Γιώργος Συριόπουλος από την ΕΡΤ. Παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μας πείτε αν αυτή η υποχώρηση που έγινε από πολλές χώρες στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης προκαλεί κάποιο πρόβλημα, αν θέλετε, στον στόχο που έχει τεθεί για την απολιγνητοποίηση στην Ελλάδα μέχρι το 2028 και αν τα ποσά αυτά επαρκούν για να υλοποιηθούν οι πολιτικές και να αντιμετωπιστούν, αν θέλετε, και οι κοινωνικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη μετάβαση αυτή. Κοιτάξτε, υπήρχε μια περικοπή στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, σημαντική, αλλά από την άλλη πλευρά, πολλές από τις δράσεις που αφορούν την απολιγνητοποίηση μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το κύριο εργαλείο μας, το RRF, το Recovery and Resilience Fund. Κατά συνέπεια, δεν αισθάνομαι ότι κινδυνεύουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο να μην έχουμε αρκετούς πόρους για να χρηματοδοτήσουμε τη διαδικασία της απολιγνητοποίησης. Θέλω να θυμίσω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μουσουρούλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της σχετικής επιτροπής. Και το σχέδιο το οποίο έχουμε είναι πολύ, πολύ τολμηρό και νομίζω δίνει μια ουσιαστική ελπίδα στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης, ότι το μέλλον μετά το λιγνίτι θα είναι καλύτερο από το παρόν με το λιγνίτι. Και αυτός είναι ο σκοπός μας και για αυτή την μετάβαση σας διαβεβαιώνω ότι και από το Just Transition Fund, το οποίο εξακολουθεί να έχει σημαντικούς πόρους, αλλά και από τα υπόλοιπα κεφάλαια του κυρίου ταμείου το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, θα έχουμε αρκετούς πόρους για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη μετάβαση.